Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα, αναμενόμενο ίσως, με την εστίαση, παράπονα με το ωράριο και με τη μουσική. Με τη μουσική όχι σε υψηλή ένταση θα έλεγα, αλλά σε πιο χαμηλή, έτσι για κάτι να υπάρχει για να μην βάζει ο καθένας το κινητό του πάνω στο τραπέζι. Αλλά και το ωράριο φαίνεται να διχάζει τους επαγγελματίες. Σήμερα είδα έναν κύριο, δεν τον ήξερα, ο οποίος έφευγε, πήγαινε στα ψαρά, διότι εκτάκτως πρέπει να φτιάξουν την προβλήτα του λιμανιού των μεστών. Σε αυτό το σημείο... Των ψαρών, ναι. Σε αυτό το σημείο το επιτελείο του Πρωθυπουργού φαίνεται ότι επικοινωνιακά δούλεψε πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε ξαναπεί ότι μετά από ένα δικό μας δημοσίευμα υπήρξε άμεση παρέμβαση ώστε να καμφθεί η γραφειοκρατία και να γίνουν οι διαδικασίες της επισκευής ναι, γρηγορότερα. Εδώ συμβαίνει το ανάποδο. Δηλαδή φαίνεται ότι το κυβερνητικό επιτελείο πάσχει από ανθρώπους οι οποίοι να έχουν καλές σχέσεις με την επικοινωνία. Από ανθρώπους οι οποίοι να είναι μέσα στην πιάτσα. Για παράδειγμα, το ζήτημα της μουσικής το έχουν επικοινωνήσει λάθος. Ναι. Διότι δεν έχουν εξηγήσει ότι ακριβώς δεν υπάρχει μουσική και δεν υπάρχει μουσική σε ένταση, γιατί αυτό εννοούμε συνήθως εμείς μουσική στα μαγαζιά, διότι στη διαφορετική περίπτωση, αν υπήρχε αυτό, θα πλησίαζε ο άλλος πιο κοντά για να ακούσει αυτό που δεν μπορεί να ακούσει λόγω μουσικής ή θα αναγκαζόταν να μιλήσει πιο δυνατά, τα σταγονίδια θα μεταδίδονται πολύ πιο γρήγορα. Έχει βάση δηλαδή. Έχει βάση. Πάρα πολλοί κόσμος μας λέει, το αντιμετωπίζει και εσύ καθημερινά, ότι φέτος, το λένε και οι γιατροί, δεν είχαμε γρήπες. Δεν είχαμε με γρήπη. Τόση μάσκα που φοράμε. Μπράβο, με τόση μάσκα που φοράμε. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει σωστά το θέμα του ήχου στα μαγαζιά. Είναι δε και εκτός πραγματικότητας. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν δώσει ακόμα άδεια στις τηλεοράσεις. Ακόμα οι τυπικές άδειες, οι ολοκληρωτικές, οι τυπικές δεν έχουν δοθεί. Και έχουν πάει στην ψηφιακή εποχή. Οι κυβερνήσεις βρίσκονται ακόμα στην αναλογική εποχή. Δεν έχει η κυβέρνηση ανακαλύψει το κινητό. Δεν το ξέρει ότι υπάρχει κινητό. Δηλαδή, τι θα παραμείνει αυτό το μαγαζί. Ανοίγει το κινητό του άλλου, το βάζει πάνω στο τραπέζι και ανοίγει τη μουσική στη διαπασόν. Αρχίζει με να ενοχλείται μετά ο άλλο, ο οποίο λέει: γιατί βάζει τη μουσική, δεν τη γουστάρα τη μουσική αυτή εγώ. Κανεί δεν έκανε διαμαρτυρίε για το μαγαζί, ανέβασε το μαγαζί. Στο τέλο, το αντικείμενο για το οποίο βγήκε το μέτρο, να φωνάζουμε δηλαδή πιο σιγά, δεν εφαρμόζονται. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση επικοινωνιακά δεν το πάει καλά το θέμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το θέμα της εστίασης. Ο Πούλος, ο Βασίλης, όπως το βάζει σήμερα, αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα των ανθρώπων ποιο είναι. Δηλαδή, σαν Έλληνες δεν τρώμε στις 7.30 το απόγευμα. Αυτό δεν πρέπει να πάρθει υπόψη. Τρώμε μετά τις 9. Αυτά τα μαγαζιά είναι κλειστά, παιδιά, 6 μήνες. Έχουν κλείσει 6 μήνες. Θα μου πεις, μα. Αυτό γίνεται σταδιακά. Μακάρι να είναι. Να είναι έτσι, να είναι σταδιακό. Αλλά σίγουρα όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί θα ανοίγουν τα μέτρα. Ναι, αλλά οι εμβολιασμοί, επαναλαμβάνουμε, είναι και η ταχύτητα, είναι θέμα της κυβέρνησης. Σήμερα θα άνοιγε 4 γραμμές το Σκυλίτσιο. Πόσες άνοιξε? Λένε για 2. Ο Πούλος με αυτό τη σχέση έχει. Δηλαδή η κυβέρνηση, είναι η ευθύνη της είναι να επιταχύνει τους εμβολιασμούς. Διότι να φανταστούμε ότι τα μαγαζιά αυτά είναι κλειστά 6 μήνες. Τους υποχρεώνει να έχουν συγκεκριμένο αριθμό καθισμάτων και τραπεζιών. Δηλαδή, και καλώς τους πολύ... υποχρεώνει. Μάλιστα. Ναι. Άρα σου λέει ο άλλος από τα 150 καθίσματα. Γιατί ένα μαγαζί τι μετράει? Μετράει ανεξάρτητη την ποιότητα που έχει, η ποιότητα που έχει, η εξυπηρέτηση που έχει, το φαγητό που έχει. Είναι δική του δουλειά. Αλλά τα υπόλοιπα όμως είναι στάνταρ. Δηλαδή, όταν έχει να κάνει με 150 καθίσματα, είναν 150 καθήμενοι. Άμα είναι 150 γίνουν αμέσως 100, του αφαιρείς το 1/3. Ταυτόχρονα κάποιο μαγαζί υπολογίζει ότι ένα τραπεζάκι, το ένα τραπεζάκι είναι η ζημιά που λέμε, το άλλο είναι το κέρδος. Δηλαδή, πρέπει να γεμίσει το μαγαζί. Να γεμίσει 2 φορές. Τουλάχιστον 2 φορές. Μπράβο, πρέπει να κάτσει και να φύγει ο άλλος. Όταν λοιπόν θα έρθει στις 8 η ώρα, 8.30, 9, γιατί ποιος Έλληνας θα βγει νωρίτερα.
θα κοιτάξει 10-10.30 να φύγει γιατί το μαγαζί κλείνει. Άρα μιλάμε για ένα τραπέζι, μιλάμε για ένα πελάτη, μιλάμε για μια παρέα. Τα μαγαζιά λοιπόν αυτή τη στιγμή λειτουργούν μετά από 6 μήνες και μπαίνουν μέσα. Δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί. Πρέπει αυτό η κυβέρνηση επικοινωνιακά να το δει. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.